Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο μου haul για το 2013. Σήμερα θα σας δείξω πραγματάκια που αγόρασα από τα Hondo Center, από το Stop to Shop στη Θεσσαλονίκη, από τα H&M, από Apivita, από διάφορα τέτοια καταστήματα και μάρκες. Να σας πω επίσης ότι όλα τα προϊόντα θα βρίσκονται στο σύνδεσμο του blog μου κάτω στην περιγραφή. Και επίσης να σου πω ότι θα χαιρόμουν πάρα πολύ να σας δω στη σελίδα μου στο Facebook, εδώ στο YouTube, να κάνετε εγγραφή και φυσικά να γίνετε μέλη στο blog μου. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχω πάρα πολλά πραγματάκια να σας δείξω. Επίσης, πριν ένα χρόνο, 19 Απριλίου του 2013, έκανα το πρώτο μου βίντεο εδώ στο YouTube. Ήταν ένα μακιγιάζ φυσικά, τι άλλο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το ξεκίνησα όλο αυτό και δεν φανταζόμουν ποτέ ότι σε ένα χρόνο θα λάμβανα τόση αγάπη από εσάς και ότι θα μεγάλωνε τόσο πολύ παρέα μας και ότι θα είχα μάθει τόσο πολλά πράγματα από το YouTube, από εσάς. Είστε πραγματικά εκπληκτικοί. Οπότε πηγαίνετε να δείτε αυτό το βίντεο και κάντε ένα comment από κάτω του και γράψτε «Έρχομαι από το 2014». Έτσι απλά για να δω πώς θα πάτε να το δείτε. Στο ηλεκτρονικό φαρμακείο ο φαρμακοποιός μου πέτυχα μείον 40% στα προϊόντα Apivita, οπότε σκέφτηκα και να αγοράσω μερικά και πήρα από την Apivita λοιπόν το βιολογικό διάλειμμα προοπολής. Έχω ακούσει ότι είναι εξαιρετικό για την ακμή. Αυτό εδώ πέρα είναι το κουτάκι του, καταρχάς πόσο υπέροχη συσκευασία. Έχω ακούσει ότι είναι για την ακμή ό,τι πρέπει. Έχει μέσα μία συριγκούλα σταγονόμετρο φαντάζομαι, για να το βάζεις μέσα στο προϊόν και φυσικά το προϊόν το οποίο ελπίζω να κάνει θαύματα και με τη δική μου την ακμή. Πήρα δύο φακελάκια από τη μάσκα τους ενυδάτωσης και τροφής με μέλι. Έχω ακούσει ότι είναι εξαιρετική μάσκα για την ενυδάτωση και εγώ έχω ξηρή επιδερμίδα τώρα το χειμώνα, οπότε και χρειάζομαι παραπάνω ενυδάτωση. Πήρα αυτό εδώ πέρα το σετάκι, το οποίο έχει το αφρόλουτρό τους για ευαίσθητες επιδερμίδες με χαμομήλι και ελιά και είχε επίσης δωράκι αυτό εδώ πέρα το σαπουνάκι με χαμομήλι, το οποίο έχω ακούσει ότι το χαμομήλι βοηθάει πάρα πολύ στο να ηρεμήσει λίγο επιδερμίδα και σκέφτομαι να το χρησιμοποιήσω για το πρόσωπο αυτό το σαπούνι, γιατί δεν έχει parabens, δεν έχει πάρα πολλά κακά συστατικά για το δέρμα. Έχει επίσης και έλαιο λεβάντας μέσα, το οποίο είναι ευεργετικό και αυτό για την ακμή. Οπότε θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω και ένα από τα αφρόλουτρά τους και επιτέλους αγόρασα και εγώ ένα. Ένα προϊόν το οποίο όταν το πέτυχα ενθουσιάστηκα πάρα πολύ είναι αυτό εδώ πέρα. Έρχεται η κρέμα τους, η πολύ διάσημη, η Aqua Vita για κανονικές και ξηρές επιδερμίδες μαζί δωράκι με το τζέλ ήπιας απολέπισης με βερίκουκο. Λοιπόν, το τζέλ αυτό το έχω ήδη δοκιμάσει σε ένα μικρό φακελάκι, σαν και αυτά εδώ που σας έδειξα πριν, το είχα δοκιμάσει σε αυτά τα φακελάκια και αποφάσισα να το πάρω και σε ένα full size, γιατί είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό scrub, αρκετά ήπιο και κάνει καλό καθαρισμό και καλή απολέπιση και φυσικά πήρα την Aqua Vita για κανονικές ξηρές επιδερμίδες. Είναι στα 50ml, είναι μια πολύ μεγάλη συσκευασία, είναι αρκετά βαριά, η συσκευασία της είναι υπέροχη, γενικά αγαπάω συσκευασίες Apivita. Εάν με παρακολουθείτε στο Facebook θα είδατε σίγουρα ότι αγόρασα από την εταιρεία CN πολλά πραγματάκια όταν είχαν την προσφορά τα Lidl και πήρα αυτό εδώ πέρα το foundation, το οποίο δεν το έχω ανοίξει ακόμα για να μην μου χαλάσει. Είναι το make-up της CN, πήρα την απόχρωση 1 natural, είχα παλαιότερα την απόχρωση 2 και έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη, είναι αρκετά καλυπτικό. Πήρα ένα βερνικάκι νυχιών και αποφάσισα να πάρω αυτό εδώ πέρα το κοκκινάκι. Είναι η απόχρωση 5 spicy red, το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Πήρα τη μάσκαρα αυτή εδώ πέρα για όγκο, είχαν και άλλη μία για μήκος, την οποία δεν θα σας την ανοίξω γιατί έχω πάρα πολλές μάσκαρες ανοιχτές και φοβάμαι μην μου χαλάσουν, που σίγουρα θα μου χαλάσουν. Επίσης πήρα ένα lip glossάκι, αυτό εδώ πέρα, είναι η απόχρωση 14 Nude Mauve και πραγματικά έμεινα πάρα πολύ ενθουσιασμένη από τα lip glossάκια τους γιατί κοιτάξτε χρώμα εδώ πέρα, ένα πάρα πολύ όμορφο χρωματάκι και έχουν ευχάριστη μυρωδιά. Παραμένουν αρκετή ωρίτσα μπορώ να πω για lip gloss. Επίσης πήρα 6 από τα 7 κραγιονάκια τους, τα οποία είναι καταπληκτικά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν πήρα μόνο ένα, το πορτοκαλί τους, οπότε γι' αυτό και δεν έχει νόημα να σας πω τώρα όλες τις αποχρώσεις.
είναι όλα αυτά εδώ με τα τέλειο γκλωσσάκι. Συγχωρέστε τα χέρια μου που είναι τόσο ξηρά. Όπως βλέπετε, είναι εκπληκτικότατες οι αποχρώσεις. Αρκετά ενυδατικά στα χείλη, δεν τα ξηραίνουν, δεν παραμένουν πάρα πολλές ώρες, η αλήθεια είναι. Αλλά για τόσο οικονομικά και τόσο όμορφες αποχρώσεις, πιστεύω ότι αξίζει. Πάμε τώρα στα Honda Center στην Αθήνα, στην Ερμού. Το πρώτο πράγμα που πήρα από εκεί λοιπόν ήταν αυτό εδώ πέρα το σετάκι με τα body scrub από την εταιρεία Intermed. Ήθελα πάντα γενικότερα να δοκιμάσω τα scrub τους. Συγκεκριμένα εδώ έχω τα Icing Sugar, οπότε είχε ένα στην ένα δώρο. Απλά τα έβρισκα έτσι λίγο ακριβά, ειδικά για προϊόντα drugstore. Οπότε και με αυτή την προσφορά αποφάσισα να τα δοκιμάσω. Έπειτα πήρα αυτό εδώ πέρα το ντεμακιγιάζ ματιών και για διάβροχο μακιγιάζ είναι. Είναι από την εταιρεία Bourjois και ερχόταν δώρο με αυτό εδώ πέρα το μολυβάκι, Call and Contour. Δεν μου άρεσε καθόλου το μολυβάκι, αυτό δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Και ήταν πάρα πολύ καλή τιμή για ένα ντεμακιγιάζ ματιών. Είναι μεγάλη ποσότητα, είναι στα 200 ml. Οπότε σκέφτηκα να δοκιμάσω και αυτό το προϊόν από την Bourjois. Το μολυβάκι δυστυχώς με άφησε εντελώς αδιάφορο. Είναι πάρα πολύ ξηρό, δεν γράφει καθόλου καλά. Αποφάσισα να δοκιμάσω ακόμα ένα προϊόν της Gliss, μιας και αυτή η εταιρεία με έχει αφήσει πάρα πολύ ευχαριστημένη γενικότερα. Πήρα την εντατική επανόρθωση κατά του σπασίματος της τρίχας, είναι το Ultimate Oil Elixir Serum, ένα serum για τα μαλλιά στην ουσία, το οποίο το ανακοινείτε και ελπίζω να μπορέσετε να δείτε πόσους υπέροχους ειδισμούς κάνει. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω πώς το έχουν καταφέρει αυτό. Μαγικό, έτσι. Είναι για καταπονημένα πολύ ξηρά μαλλιά και εμένα τα μαλλιά μου είναι πάρα πολύ ξηρά στις άκρες, ακόμα και άμα δεν τα βάφω. Και σκέφτηκα να το δοκιμάσω για να βοηθήσει έτσι λίγο το μαλλί με αυτό το προϊόν. Φυσικά δεν υπάρχει βόλτα στα Honda Center χωρίς την επίσκεψη στο stand της Essence. Οπότε πήρα αυτό εδώ πέρα το Matte Lip Cream. Είναι το νούμερο 02 Smooth Berry. Το λάτρεψα τόσο πολύ που το έβαλα στα αγαπημένα Δεκεμβρίου αυτό το προϊόν. Και μπήκε επάξια, μπορώ να σας πω. Γιατί είστε έτοιμοι να δείτε την απόδοσή του. Είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι ένα εκπληκτικό χρωματάκι, μυρίζει απίστευτα, έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια, μετά από λίγη ώρα ξηραίνει λίγο τα χείλη, η αλήθεια είναι, δηλαδή θα δείτε κάποια κομματάκια. Πήρα αυτό εδώ πέρα το μολυβάκι το μηχανικό, πάλι από την Essence, το οποίο λέγεται Long Lasting, είναι το νούμερο 16, Coolest Chic, δύσκολο όνομα, και είναι αυτό εδώ πέρα το υπέροχο μοβάκι, δηλαδή πραγματικά... Τι μόβ είναι αυτό, το έχω ερωτευτεί, σας το έχω δείξει και αυτό στα αγαπημένα του μήνα. Είναι ένα προϊόν το οποίο το λατρεύω, έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια και φυσικά πάρα πολύ οικονομικό. Και επίσης πήρα από τη σειρά με τα μαύρα κραγιόν το νούμερο 09, Wear Berries, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα το υπέροχο μόβ χρώμα. Πραγματικά τι έρωτας είναι αυτός με αυτό το χρώμα, το αγαπάω πάρα πολύ. Είναι έτσι μοβ ροζ το χρωματάκι του, πάρα πολύ όμορφο, μία απόχρωση άκρος χειμωνιάτικη. Πάμε τώρα ένα μεγάλο ταξιδάκι, ζουπ, και προσγειωνόμαστε στα Honda Center της Θεσσαλονίκης. Είμαι παράδεκτη, το ξέρω, αλλά θα έχετε, ελπίζω, κάποια στιγμή στο μέλλον και ένα vlog από τη Θεσσαλονίκη για να σας δείξω πώς πέρασα και εκεί. Οπότε, από εκεί τίμησα πάλι μόνο την Essence και πήρα αυτό εδώ πέρα το Lip Gloss, το Stay With Me Long Lasting Lip Gloss. Είναι η απόχρωση 01 Pretty Witty. Καταρχάς, πόσο υπέροχο είναι το όνομα αυτού του προϊόντος. Το βουρτσάκι του είναι ένα πάρα πολύ περίεργο βουρτσάκι, έτσι στρογγυλό και με καμπύλες και δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ περίεργο το βουρτσάκι του. Είναι η πρώτη φορά που το ανοίγω εδώ μπροστά σας, οπότε πάμε να δούμε και την απόδοσή του. Υπόσχεται ότι έχει πολύ μεγάλη διάρκεια. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, πάντως η απόδοσή του είναι εξαιρετική. Πήρα άλλο ένα Matte Lip Cream της Essence, αυτή τη φορά είναι το νούμερο 03 Soft Nude, το οποίο δεν το έχω ανοίξει καν, τώρα το ανοίγω και αυτό και πραγματικά η απόδοσή του είναι σαν του κόκκινου, δηλαδή πραγματικά υπέροχο. Πήρα άλλα δύο μαύρα κραγιονάκια από την Essence. Αυτό εδώ πέρα το Nude είναι το νούμερο 05 Dare to be Nude. Ένα εκπληκτικό χρωματάκι είναι αυτό εδώ πέρα. Και αυτό εδώ είναι το νούμερο 07 Natural Beauty, το οποίο είναι αυτό εδώ.
και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και διακριτικό αρκετά. Ροδακινή χρωματάκι, υπέροχα και τα δύο, ειδικά για πρωινές εμφανίσεις, σούπερ. Πέρασα και μια βόλτα από το μαγαζί που είναι ακριβώς δίπλα από το Honda Center στην Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, το οποίο λέγεται Stop to Shop. Οπότε εκεί πήρα πάρα πολύ Golden Rose και Beauty Line Cosmetics. Λοιπόν, καταρχάς τίμησα 3 βερνικάκια νυχιών από Golden Rose. Αυτό εδώ το λιλά είναι το νούμερο 103. Αυτό εδώ πέρα το σκούρο πράσινο μπλε είναι το 108. Και αυτό εδώ πέρα είναι από τη σειρά Jolly Jewels. Και ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω ένα βερνίκι από αυτή τη σειρά. Και είναι το νούμερο 101. Πήρα αυτό εδώ πέρα το Top Coat τους, το οποίο υπόσχεται γρήγορο στέγνωμα. Επίσης πάλι από Golden Rose, αυτή τη σειρά από την σειρά με τα μαύρα τα κραγιόν, τα οποία είναι καταπληκτικά κατά τη δική μου τη γνώμη, πήρα αυτές εδώ πέρα τις δύο τις αποχρώσεις. Η Nude είναι το νούμερο 116 και αυτή εδώ πέρα είναι το νούμερο 53 και μπορείτε να τις δείτε εδώ πέρα. Είναι εκπληκτικά κραγιονάκια, είναι πάρα πολύ ενυδατικά, πάρα πολύ όμορφα. Έχω ήδη άλλο ένα από αυτή τη σειρά κραγιών και το έχω αγαπήσει πραγματικά. Ήταν η πρώτη φορά που πετύχαινα ποτέ βερνικάκια από Beauty Line Cosmetics και έχω ακούσει τα καλύτερα από όλες. Αυτό εδώ πέρα το Nude είναι το νούμερο 649. Αυτό εδώ πέρα το κλειστό μοβάκι είναι το νούμερο 480 και αυτό εδώ πέρα το υπέροχο το κυπαρισί είναι το νούμερο 662. Τρία υπέροχα καταπληκτικά κραγιονάκια από την Beauty Line Cosmetics, τα οποία πραγματικά τα ερωτεύτηκα. Είναι αυτές εδώ πέρα οι αποχρώσεις και αυτή εδώ πέρα είναι το νουμεράκι 64, το φούξια εδώ πέρα αυτό το υπέροχο είναι το νουμεράκι 5 και αυτό εδώ πέρα το κοκκινάκι είναι το νουμεράκι 09. Πάρα πολύ όμορφες αποχρώσεις και φυσικά τρομερή σύνθεση τα κραγιόν της Beauty Line. Και επίσης δοκίμασα από τη Miss Julie και ένα ρουζάκι, αυτό εδώ πέρα το ροζ, είναι ένα κλασικό χρώμα, το νουμεράκι του είναι το 4, το οποίο γράφει πάρα πολύ καλά όταν το δοκίμασα στο χέρι μου. Θέλω να πω ότι πήγα στα H&M της Θεσσαλονίκης και πήρα αυτήν εδώ πέρα την υπέροχη την παλετίτσα, λέγεται Eyeshadow Palette, νουμεράκι πάνω δεν γράφει ακριβώς, αλλά θα σας δείξω αμέσως τα χρωματάκια που έχει μέσα, είναι πραγματικά εκπληκτικά τα χρωματάκια της, εκτός από αυτό το ροζ, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω πού να το χρησιμοποιήσω. Όλα τα υπόλοιπα είναι ένα και ένα πιστεύω τα χρώματα τους. Έχω ξαναπάρει την ίδια παλέτα με άλλα χρώματα, αλλά ίδια φιλοσοφία και ίδια σχέδια ανάγλυφα, με άλλα χρώματα βέβαια. Και μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε σκέφτηκα να δοκιμάσω και αυτή. Πήρα άλλα δύο lip pens. Αυτή τη στιγμή φοράω το ροζ Passionata Pink, ένα από τα αγαπημένα μου. Το έχω βασικά εδώ ακριβώς. Αλλά πήρα ακόμα άλλες δύο αποχρώσεις. Αυτή εδώ πέρα η κόκκινη ονομάζεται Million Dollar Lips και είναι αυτή εδώ πέρα η πραγματικά απίστευτη απόχρωση. Τώρα δεν γράφουν γιατί μόλις καθάρισα τα χέρια μου με μωρομάντιλο. Τι να πω για αυτά τα lip pen, πραγματικά υπέροχα. Και αυτή εδώ πέρα η πολύ ανοιχτή ροζ είναι η απόχρωση Love That Pink και πραγματικά αυτή δεν γράφει και πάρα πολύ καλά. Αλλά γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα των lip pens, μου αρέσει πάρα πολύ η συσκευασία τους, τα πάντα όλα. Από το κατάστημα Σφαίρα, το οποίο βρίσκεται μόνο στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς, από όσο γνωρίζω, πήρα αυτό το υπέροχο χρυσό κολλιέ, το οποίο δεν λέει να σας το δείξω, και είναι με χειροπέδες και μία έτσι καρδούλα κλειδί, πάρα πολύ όμορφο και το πήρα μόνο 1,5 ευρώ, δηλαδή τίποτα και είναι υπέροχο αξεσουάρ. Πάμε στο πολύ αγαπημένο μου κατάστημα Titan, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα στο Εργάλεο, από το οποίο πήρα αυτά εδώ πέρα τα υπέροχα δαχτυλίδια, τα οποία γράφουν εδώ, το ένα είναι χρυσό και το άλλο είναι έτσι rose gold χρώμα. Πάρα πολύ όμορφα. Αυτό εδώ πέρα το πήρα σαν δαχτυλιδάκι που μπαίνει στη μέση του δαχτύλου, γιατί δεν είχα κανένα, δεν βρήκα κανένα στα H&M, στα Stradivarius, πουθενά. Οπότε ήμουν αποφασισμένη να πάρω ένα και τελικά χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκα ένα. Και είναι πάρα πολύ ωραία δαχτυλιδάκια και πάρα πολύ οικονομικά. Αυτό εδώ πέρα το lip gloss, το οποίο κόστιζε νομίζω 2 ευρώ. Είναι από τη σειρά, από την εταιρεία Classics και είναι αυτό εδώ το υπέροχο χρώμα, το που το είδα δεν μπορούσα να μην το πάρω. Είναι το νούμερο 210 από τη σειρά Shimmer Shine Lip Gloss και πραγματικά όταν το είδα στο τέστερ το ερωτεύτηκα όχι μόνο τη μυρωδιά του αλλά και το χρώμα του και τους συλλογισμούς του και τα πάντα του. Είναι πιστεύω
Εξαιρετικό, το έχω φορέσει κιόλας και δίνει ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό χρώμα στα χείλη. Από την εταιρεία Annie, τις οποίες τα βερνίκια απλώς τα αγαπάω. Πήρα όλα αυτά εδώ πέρα τα χρωματάκια, πήρα και φυσικά το μαύρο τους, το οποίο ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Όλες τις αποχρώσεις θα σας τις έχω από κάτω. Γενικότερα τα βερνίκια της Annie μου αρέσουν πάρα πολύ, έχουν πάρα πολύ καλή διάρκεια. Δύο παλετίτσες σκιών από την εταιρεία Glamours, αυτή είναι η νούμερο 07 και αυτή εδώ πέρα είναι η νούμερο 18. Η 07 έχει την κλασική χρυσή απόχρωση και μια σημαίνια και μια γκρι. Δεν θα έλεγα τόσο έντονη απόδοση, αλλά η διάρκεια τους είναι πάρα πολύ καλή για ενός ευρώ σκιές. Και αυτή εδώ πέρα έχει μια καφέ, μια μπλε και μια ροζουλή απόχρωση. Πάρα πολύ καλή αυτή η απόχρωση, ειδικά για την κόμχη. Επίσης από την εταιρεία Orchide πήρα αυτά εδώ πέρα τα δύο τα γλιτεράκια για τα νύχια, το 10 και το 22. Πάρα πολύ όμορφα, πολύ μικρά και πάρα πολύ βολικά. Δύο μολυβάκια χιλιών από την εταιρεία Annie, το κόκκινο και το ροζ, τα οποία γράφουν κάπως έτσι. Όλες τις αποχρώσεις θα σας τις έχω γραμμένες από κάτω, μην ανησυχείτε. Είναι πάρα πολύ καλά μολυβάκια χιλιών και αρκετά ενυδατικά θα έλεγα. Επίσης από την εταιρεία Annie πήρα ένα κραγιονάκι, δεν είχα ξαναπάρει ποτέ κραγιόν τους. Είναι το νούμερο 44 και είναι αυτό εδώ πέρα το εκρού του νεκρού, κανονικά όμως. Είναι πάρα πολύ nude, δηλαδή κάνουν τα χείλη μου να εξαφανίζονται εντελώς. Και ο λόγος που το πήρα είναι για να το φοράω πάνω από σκούρα κραγιόν, έτσι ώστε να δίνει μια πιο γλυκιά και όχι τόσο σκληρή υφή και χρώμα στα χείλη μου. Και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή, γιατί όντως το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ, ειδικά πάνω από σκούρα κραγιόν. Από την εταιρεία Glamorous, αυτό εδώ πέρα το μηχανικό μολυβάκι είναι το νούμερο 35, το οποίο είναι και για μάτια και για χείλη. Είναι μια πάρα πολύ ουδέτερη απόχρωση, είναι ένα beige ιριδίζον θα έλεγα, αρκετά. Το οποίο το πήρα και για να το φοράω εσωτερικά στα μάτια και για να το βάζω στην εσωτερική γωνία. Τη θεωρώ μια πάρα πολύ όμορφη απόχρωση γενικότερα. Επίσης από Mineral Cosmetics μου έφυγε αυτό εδώ πέρα το κόκκινο. Πήρα αυτό εδώ πέρα το μολυβάκι ματιών, είναι το νούμερο 14 και είναι ένα πραγματικά υπέροχο χρώμα, είναι αυτό εδώ. Και θα μου πεις γιατί πήρες κόκκινο μολύβι ματιών. Γιατί στα πράσινα και στα γαλάζια μάτια πάει πάρα πολύ το κόκκινο και πραγματικά σαν eyeliner είναι εξαιρετικό και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ εύκολο να το σβήσεις. Και γενικότερα η κόκκινη απόχρωση μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά πάνω στα δικά μου μάτια. Έχω δύο πραγματάκια από Jumbo. Η καινούργια μου ανακάλυψη και μοναδική μου αγάπη είναι αυτές εδώ πέρα οι μπατονετίτσες. Είναι από την εταιρεία Personal Care και είναι μυτερές μπατονέτες. Ό,τι πρέπει για να βοηθάει με το eyeliner. Τα έχω κατευχαριστηθεί. Έχω πάρει ήδη άλλα δύο πακετάκια και αυτό είναι το τρίτο που αγοράζω. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα και μπράβο τους που έχουν βγάλει τέτοιες μπατονέτες και τόσο οικονομικές. Και επίσης πήρα ένα προϊόν το οποίο λέει ότι είναι μπαλσάμ για πετσάκια. Είναι λοιπόν για τα νύχια, είναι και για τα πόδια και για τα νύχια γράφει. Έχει μέσα και shea butter, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ενυδάτωση πιστεύω. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλά άλλα προϊόντα για την ενυδάτωση των νυχιών εδώ πέρα γύρω στα πετσάκια, στις παρανυχίδες και δεν λειτουργήσαν και πολύ καλά για μένα. Οπότε ελπίζω αυτό εδώ πέρα το προϊόν, επειδή έχει μέσα και αλόε, νομίζω η εταιρεία λέγεται White Aloe πάντως, από ό,τι βλέπω εδώ, να κάνει τη δουλειά του. Από τα Χανιά πήρα αυτό εδώ πέρα, το τεράστιο το σαμπουάν, είναι 700 ml, είναι πραγματικά τεράστιο. Το πήρα από τα Lidl 4 ευρώ, τίποτα δηλαδή, έχει συν 75% δωρεάν προϊόν όπως βλέπετε. Και είναι από την Pantene, είναι για μαλλιά με λεπτή τρίχα και υπόσχεται να σου δώσει πλούσιο όγκο αυτό το σαμπουάν. Είναι επίσης χωρίς σιλικόνη και η μυρωδιά του είναι εξαιρετική όπως όλα τα προϊόντα της Pantene. Επισκέφτηκα το κατάστημα της Love λίγο πριν φύγω από την Αθήνα και αποφάσισα να πάρω αυτό εδώ πέρα το μολυβάκι τους. Λέγεται Smooth Touch, είναι και για μάτια και για χείλη. Πήρα την απόχρωση 15, η οποία είναι αυτή η υπέροχη σοκολατή απόχρωση. Πάρα πολύ όμορφο μολυβάκι, έχω ήδη άλλα δύο από αυτή τη σειρά και μου αρέσουν πάρα πολύ, έχω και για τα μάτια και για τα χείλη και πραγματικά τα έχω κατευχαριστηθεί, οπότε αποφάσισα να πάρω άλλη μια απόχρωση για τα χείλη. Επικοινώνησα με την εταιρεία Jean Iver και δέχτηκα αυτές εδώ πέρα τις δύο LAC, τις οποίες τις χρησιμοποιεί χρόνια η οικογένειά μου, τις έχω ήδη δοκιμάσει και εγώ και έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη γενικότερα από τα προϊόντα μαλλιών τους. Επίσης η εταιρεία Elegant Touch μου έστειλε αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα για τα νύχια.
ένα κλασικό κόκκινο χρωματάκι και αυτά εδώ πέρα τα πολύ όμορφα λεοπάρ και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη να τα δοκιμάσω. Και φυσικά μου στείλανε και βλεφαρίδες ψεύτικες, δεν έχω φορέσει ποτέ στη ζωή μου ψεύτικες βλεφαρίδες, πόσο μάλλον τους Katy Perry. Και δεν ξέρω, με φοβίζουν λίγο, αλλά θα τα δοκιμάσω και θα σας πω. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, ειδικά για τις βλεφαρίδες. Η αδερφή μου από την Αγγλία μου έκανε δώρο 4 προϊόντα τα οποία ήταν σε σετάκι από την εταιρεία Number 7. Μου έστειλε αυτήν εδώ πέρα τη σκιά, μου έδωσε, η οποία λέγεται Sheer Brown και είναι μια υπέροχη καφέ σκιά, πάρα πολύ όμορφη. High Shine Lip Gloss είναι το επόμενο προϊόν, η απόχρωσή του είναι Whisper και έχει και SPF 15, παρακαλώ πολύ. Δεν τα ανοίγω γιατί έχω άλλα 15.000 προϊόντα και δεν θέλω να μου χαλάσουνε. Επίσης πήρα το Stay Precise Felt Tip Eyeliner, το οποίο το άνοιξα, δεν μπορούσα να αντισταθώ και μου είπε ότι είναι πάρα πολύ καλή, να σας στείλω και με βόλεψε αρκετά, μπορώ να πω, γιατί το έχω χρησιμοποιήσει μια φορά. Και πήρα επίσης και αυτή εδώ πέρα τη μάσκαρα Extreme Length Extend, είναι μπλε συσκευασία της αλλά μέσα νομίζω είναι μαύρη, την οποία αυτή και αν δεν την ανοίγω γιατί έχω πάρα πολλές άλλες μάσκαρες. Αυτό ήταν το haul μου, το ξέρω, ένα τεράστιο βίντεο, πάρα πολλά τα προϊόντα, αλλά πραγματικά είχα τόσο πολλά να σας δείξω. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλιά πολλά!